1973. Σελίδα 973 είναι από τις πράξεις των Αποστόλων, το ΙΒ κεφάλαιο. Σελίδα 973, ΙΒ κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Κατ' εκείνον δε των καιρών επεχείρησεν Ηρώδης ο βασιλεύς να κακοποιήσει την Άς από τις εκκλησίες, εφώνευσε δε διαμαχαίρας Ιάκωβον των αδελφών του Ιωάννου, κι ειδών του το αρεστώνης τους Ιουδαίους προσέθεσε να συλλάβει και τον Πέτρον. Ήσαν δε ημέρε των Αζήμων, το Πάσχα, τον οποίον και πια σας έβαλεν στην φυλακή, παραδώσας αυτόν εις τέσσερας τετράδας στρατιωτών, δια να φυλάτωσιν αυτόν, θέλων μετά το Πάσχα να παραστήσει αυτόν εις των λαών. Ο μεν λοιπόν Πέτρος εφυλάται το εν τη φυλακή, εγίνε το δω επί της Εκκλησίας ακατάπαυστος προσευχή προς τον Θεόν υπέρ αυτού. Ότε δε έμελεν ο Ηρώδης να παραστήσει αυτόν, τη νύχτα εκείνη ο Πέτρος εκοιμάτο μεταξύ δύο στρατιωτών, δεδεμένος με δύο αλύσεις, και φύλακες έπροσθεν της θύρας εφύλατον το δεσμοτήριον. Και ειδού άγγελος Κυρίου ήλθεν εξέφνης και φως έλαμψεν το οικίματι. Χτυπήσας δε την πλευρά του Πέτρου, εξύπνησαν αυτόν λέγον «Σηκώθη ταχαίως». Κι έπεσαν οι αλύσεις αυτού εκ των χειρών και είπε ο άγγελος προς αυτόν «Περιζώστητη και υπόδυσον τα σανδάλια σου και καμενούτο» και λέγει προς αυτόν «Φόρεσον το ημάτιόν σου και ακολούθημη». Και εξερθών η κολούθη αυτόν και δεν ήξευρον το γινόμενον δια του αγγέλου ή του αληθινών, αλλά νόμιζε ότι βλέπει όραμα. Αφού διεπέρασαν πρώτην και δευτέραν φρουράν, ήρθαν εις την πόλη της Ιδηράν, την φέρουσαν εις την πόλη, ή της αφεαυτή συνήχθησε αυτούς, και εξελθόντες διεπέρασαν οδόν ημίαν, και ευθύς ο άγγελος ανεχώρησεν από αυτού. Και ο Πέτρος συνελθώνησε αυτόν, είπε, «Τώρα γνωρίζω αληθώς ότι ο Κύριος εξαπέστειλε τον άγγελον αυτού και με ελευθέρωσε εκ της χειρός του Ηρώδου και όλης της ελπίδος του λαού των Ιουδαίων. Και αφού εσκέφθη ήλθεν εις την οικία Μαρίας της μητρός του Ιωάννου του επεζονζωμένου Μάρκου, όπου ήσαν ικανοί συνηθισμένοι και προσευχόμενοι. Ότε δε ο Πέτρος έκρουσε την θύραν του προευλίου, προσήλθε θεράπαινα νομοζαμένη Ρόδη δια να ακούσει, και γνωρίσασα την φωνή του Πέτρου από της χαράς, δεν ίνιξε την πύλην, αλλά έτρεξε και απήγγειλεν ότι ο Πέτρος ίσταται έμπροσθεν της πύλης. Εδέ είπον προς αυτήν παραφρονείς, εκείνη όμως διεισχυρίζεται ότι ούτως έχει. Ιδέ έλεγον ο άγγελος αυτού είναι, ο δε Πέτρος επέμενε κρούον και ανοίξατες είδων αυτών και εξεπλάγησαν. Και ζήσασε σε αυτούν τη χείραν δια να σιωπήσωση διηγήθη προς αυτούς πως ο Κύριος εξήγαγε αυτόν εκ της φυλακής και είπε «Απαγγείλατε ταύτα προς τον Ιάκωβον και τους αδελφούς». Και εξελθών ή πήγαινε σε άλλον τόπον, αφού διεξημέρωσεν ή το ταραχείο κολλήγει μεταξύ των στρατιωτών τι άρα έγινε ο Πέτρος. Ο δε Ηρώδης, αφού εζήτησεν αυτόν και δεν έβρεναν ακρίνας, τους φύλακας προσέταξε να θανατωθώσειν και καταβάς από τους Ιουδαίους στην Κεσάριαν διέτριβεν εκεί. Ή τότε ο Ηρώδης φόδρα οργισμένος κατά των Κιτηρίων και Σιδωνίων, ήρθον δε προς αυτόν ομοθυμαδών και πείσαντε στον βλαστόν τον επί του Κιτώνος του βασιλέως εζήτουν ειρήνην, διότι ο Θεός αυτόν ετρέφετο από του βασιλικού. Και εν ημέρα ορισμένη ενδυθείς ο Ηρώδης βασιλικήν στολήν και καθίσας επί του θρόνου εδημιγόρη προς αυτούς. Ο δε λαός επεφώνει φωνή Θεού και οχή ανθρώπου και παρευθείς επάταξεν αυτόν άγγελος Κυρίου διότι δεν έδωκεν την δόξαν εις τον Θεόν και γενόμενος σκολικόβρωτος εξεψύχησεν. Ο δε λόγος του Θεού ύφξανε και επληθύνετο. Ο δε Βαρνάβας και ο Σαύλος υπέστρεψαν εξ Ιερουσαλήμ αφού εξεπλήρωσαν τη διακονία αυτών και παραλαβώντες με Θεαυτόν και τον Ιωάννην το μεταμνωμαστέντα Μάρκον. Αμήν. 33 μετά Χριστό, μετά τη γέννηση του Χριστού, ο Χριστός απέθανε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, ανεστήθη, ανελήφθη
και την Πεντηκοστή ημέρα πέστειλε το Πνεύμα το Άγιο. Το 35 μετά Χριστόν άρχισε ο διωγμός του Στεφάνου. Ο Φίλιππος πήγε στη Σαμάρια και κήρυξε, και το 37 μετά Χριστόν ο Θεός απέστειλε τον Χριστόν, συνήθισε τον Παύλο, τον Απόστολο, και τον αναγέννησε, τον βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Και το 40 μετά Χριστό τον απέστειλε, έως το 40 μετά Χριστό τον απέστειλε στην Αραβία, και εκεί ο ίδιος ο Χριστός του δίδαξε και του κήρυξε το Ευαγγέλιο του. Και το 40 τον απέστειλε ο Κύριος για 4 χρόνια στην πατρίδα του, στην Ταρσό, και εκεί περίμενε να εκδηλωθεί το σχέδιο του Θεού, το οποίο εκδηλώθηκε, καθώς ο Βαρνάβας, απεσταλμένος από τους αδελφούς στα Ιεροσόλυμα στην Αντιόχεια, την πρώτη και ευλογημένη εκκλησία των εθνών, καθώς κατάλαβε ότι χρειάζεται βοήθεια, πήγε στην Ταρσό, συνήθισε τον Απόστολο Παύλο και τον προσκάλεσε, και αυτοί δυο μαζί υπηρετούσαν την Εκκλησία των Εθνών, η οποία για πρώτη φορά ονομάστηκαν οι μαθητές του Χριστού, σε αυτή την Εκκλησία Χριστιανή. Μέχρι τότε ονομάζονταν Ναζωραίοι, οι αίρεσοι των Ναζωραίων. Και εκεί στην Αντιόχεια ήλθε ο Άγαβος, ένας προφήτης, για να αποκαλύψει την καινούργια δοκιμασία που επιτρέπει ο Θεός στην Εκκλησία της Ιερουσαλήμ, αλλά και στην Εκκλησία εν γέννη, καθώς πείνα μεγάλη έγινε σε όλη την Οικουμένη και η Εκκλησία της Αντιοχίας είχαν περισσότερα χρήματα, ήσαν σε μεγαλύτερη ευρυχωρία και μάζεψαν ό,τι ήταν δυνατόν, και διαχειρός του Βαρνάβα και του Σάβλου απέστειλαν βοήθεια στα Ιεροσόλυμα. Εκεί όμως στα Ιεροσόλυμα τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Και εκεί στα Ιεροσόλυμα ο Κύριος πήρε τον Παύλο έως τρίτου ουρανού και ομολογεί ο ίδιος ότι άκουσα λόγια ανεκλάλητα, τα οποία δεν συγχωρείται εις άνθρωπον να λαλήσει. Και σε αυτή τη φοβερή δοκιμασία, γιατί δοκιμασία θα έρχεται, το πρόβλημα όμως εσύ θα είσαι καλυμμένος υπό τη σκέπη του Υψίστου. Οι άγγελοι θα σε φυλάτουν. Ο Πέτρος ήταν. Και ο Ιάκωβος ήταν. Ο Ηρώδης όμως, ο οποίος ήταν ο γιος του Ηρώδη του Μεγάλου, που έσφαξε τα βρέφη όταν έμαθε για τη γέννηση του Χριστού, αλλά και πατέρας του Ηρώδη του Αγρίπα, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κατά παράξενο τρόπο τηρούσε τον νόμο, αλλά έκανε ό,τι μπορούσε καλύτερο για να ευχαριστήσει τους Ιουδαίους εναντίον της Εκκλησίας του Θεού. Έτσι λοιπόν έσφαξε τον Ιάκωβο. Και γιατί? Γιατί τελείωσε η αποστολή του. Και βλέποντας ότι χάρηκαν οι Ιουδαίοι από αυτό το οποίο έπραξε, συνέλαβε και τον Απόστολο Πέτρο και τον εφυλάκισε μέχρι να περάσει το Πάσχα για να τον θανατώσει και αυτόν. Αλλά ο Απόστολος Πέτρος είχε υπόσχεση από το Θεό ότι θα γεράσει. Στα γεράματά του θα δοξάσει το Θεό με το θάνατό του. Γι' αυτό και υπήρχε ειρήνη στην καρδιά του Πέτρου. Δεν ήξερε τι θα κάνει ο Θεός, αλλά ήξερε ότι κατοικούσε υπό τη σκιάν. Κατοικούσε, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, υπό τη σκέπην του Υψίστου και διέτριβε υπό τη σκιάν του Παντοκράτορος, γιατί υπήρχε ειρήνη στην καρδιά του. Η φυλάκησή του ήταν φοβερή και τρομερή.
δεδεμένος με δύο αλύσεις, εκοιμάτω μεταξύ δύο στρατιωτών, φύλακες έμπροσθεν της θύρας εφύλαδων των δεσβοτήριων, τέσσερις τετράδες στρατιωτών φύλαταν αυτών, καθώς ο Ηρώδης είχε πάρει απόφαση να θανατώσει τον Πέτρο. Δεν ήξερε όμως ότι κατοικούσε υπό τη σκέπη του υψίστου. Αυτός το ήξερε, ο Απόστολος Πέτρος το ήξερε. Φοβερό να είσαι σε αυτή την κατάσταση δεμένος, φυλακισμένος και εσύ να κοιμάσαι εν ειρήνη, με την ειρήνη που δίνει ο Θεός στην καρδιά αυτών που την έζησα σήμερα, που κατοικούν υπό τη σκέπη του υψίστου και διατρίβουν υπό τη σκιά του Παντοκράτορος. Μία ειρήνη μοναδική. Τίποτα δεν σε τρομάζει. Κανένα άγχος, καμία αγωνία, κανένας φόβος, καμία ανησυχία. Ξέρεις ότι όλα είναι στα χέρια του Θεού, αλλά και ξέρεις ακόμη ότι άγγελος στρατοπεδεύει κύκλο, κύκλο των φοβουμένων αυτών. Η Εκκλησία, λέει η Γραφή, έκανε εκτενή προσευχή, δηλαδή συνεχόμενη, ακατάπαυστη, υπέρ του Παύλου, υπέρ του Πέτρου, όχι εναντίον του Ηρώδη. Αυτή είναι η Εκκλησία. Υπέρ προσεύχεται, ποτέ κατά. Τι μπορεί να γίνει? Αλλά αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός προσέταξε έναν άγγελό Του που είναι λειτουργικό πνεύμα και είναι στην υπηρεσία του Πέτρου. Ο Λόγος του Θεού είναι, μας αποκαλύπτει ότι κάθε έναν από μας, σε κάθε έναν από μας, ο Θεός έχει αποστείλει έναν άγγελο, αν χρειαστεί μυριάδες αγγέλων. Αρκεί να θέλω, να εξητώ, να κατοικώ υπό τη σκέπη του υψίστου. Και το ερώτημα είναι, θέλεις? Δεν μπορείς, αν το ζητήσεις όμως θα στο χαρίσει ο Θεός. Δεν μπορείς, δεν μπορείς να μπεις, υπάρχουν άγγελοι, φρουροί. Κανένας δεν μπορούσε να μπει, εκτός κι αν κάποιον ο Κύριος τον έπαιρνε από το χέρι, εγώ το λέω αυτό, προπορευότανε, άνοιγαν οι άγγελοι διάδρομο, σκεφτείτε πως ήσαν, γιατί υπήρχε διάδρομος να μπεις και να φτάσεις. Τον άφηνε μέσα, αυτός καταλάβαινε που εισήλθε, γιατί ήταν σε απόλυτη ασφάλεια και καλυμμένος πανταχώθεν από αυτό το σίδερο, που δεν ήταν σίδερο, ήταν σύννεφο, σαν σιδερένιος θόλος. Δεν μπορώ να το περιγράψω αλλιώς. Ένα σύννεφο φοβερό. Και έφευγε ο Κύριος να επαναφέρει τον επόμενο που θα του το ζητούσε και έκλεινε ο διάδρομος. Και το ξαναλέω, κανείς δεν μπορούσε να μπει, αλλά και κανείς δεν μπορούσε να βγει. Προφυλαγμένος ο άνθρωπος από εξωτερικούς κινδύνους, αλλά και την καρδιά του που είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Ξέρεις τι θα πει να είσαι κατά πάντα προφυλαγμένος? Απ' όλα. Απ' όλα. Έξω, μέσα, τίποτα δεν σ' αγγίζει. Ευχαριστούμε το Θεό. Ο Πέτρος το πίστευε.
Γι' αυτό και κοιμότανε. Δεμένος. Αλλά ο παντοδύναμος Θεός δίνει προσταγή σε έναν άγγελο. Πήγαινε και ελευθέρωσε τον. Δεν χρειάστηκε χιλιάς ή μοιριάς αγγέλων. Ένας. Ο άγγελος που έχει βάλει δίπλα σου θα σε προστατεύει με μία προϋπόθεση, ότι θα κατοικείς υπό τη σκέπη του Υψίστου και θα διατρίβεις υπό την σκιά του Παντοκρατόρος. Δύσκολο ήταν στον άγγελο. Η Εκκλησία δεν μπορούσε να το πιστέψει ότι θα υπάρξει απελευθέρωση του Πέτρου. Έκανε εκτενή προσευχή, αλλά ακατάπαυστο προσευχή, αλλά δεν πίστευε. Και σήμερα ο Κύριος θέλει να μας κάνει να πιστέψουμε, αδερφοί. Να εξητήσουμε και να πιστέψουμε. Πιστεύεις ότι φύλακας άγγελος σε προστατεύει? Είναι γραμμένο, δεν στο λέω εγώ. Μην πιστεύεις εμένα. Με μία προϋπόθεση, ότι θα κατοικείς υπό τη σκέπη του Υψίστου. Θα κατοικείς, όχι θα είσαι περαστικός. Και θα διατρίβεις, θα μένεις υπό τη σκιά του Παντοκράτορος. Και τα πράγματα τώρα είναι πάρα πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα. Μπαίνει ο άγγελος μέσα, του λέει σήκω. Γρήγορα. Έπεσαν οι αλυσίδες από τα χέρια του και είπε ο άγγελος, ντύσου, φόρεσε τα σανδάλια σου. Έκαμε ούτω, φόρεσε το ιματιόν σου και ακολούθημη. Ο Πέτρος νόμιζε ότι έβλεπε όραμα. Αλλά δεν ήταν όραμα, ήταν η αλήθεια. Και αυτό που ακούς σήμερα είναι η αλήθεια. Δεν είναι φαντασία. Δεν είναι λόγια ανθρώπινα. Είναι αλήθεια. Αμήν. Είναι αλήθεια. Αμήν. Είναι απόλυτη αλήθεια. Και ανοίγει από μόνη της η πόρτα. Έξω ήταν οι φύλακες. Δεν τον είδαν. Πάταξε με αορασία. Γιατί είναι η πρώτη φορά που πατάσει με αορασία ο Κύριος. Και στον Λότ δεν πάταξε με αορασία? Δεν σε βλέπει κανείς όταν προπορεύεται ο άγγελός σου με εντολή Θεού όμως, και είσαι καλυμμένος υπό τη σκέπη του Υψίστου. Πάνε στην άλλη πύλη και τελικά φτάνουν στην εξωτερική που δεν άνοιγε με τίποτα. Εκεί να δεις φύλακες και φρουροί και. Μπροστά ο άγγελος, πίσω ο Πέτρος. Και νόμιζε ότι έβλεπε όραμα. Δεν βλέπουμε όραμα, αδερφοί. Ακούμε το Λόγο του Θεού, το Λόγο της αληθείας. Ούτε και αυτός είχε καταλάβει. Εσείς καταλάβει ότι αν το ζητήσεις από σήμερα θα σε βάλει κάτω από τη σκέπη του ο Παντοκράτορας. Και περάσαν πρώτο δρόμο, δεύτερο δρόμο, έφυγε ο άγγελος. Μα ένας άγγελος, γιατί πολλούς θέλει. Δόξα το Θεό. Μα ένας άγγελος. Ναι, αλλά αυτός ο άγγελος είναι άγγελος ελευθερωτής. Γιατί υπάρχει και ο άγγελος ο εκδικητής. Ο Θεός θα μας φυλάει. Υπάρχει άγγελος ελευθερωτής, αλλά υπάρχει και άγγελος εκδικητής. Ξύπνησαν όλοι. Πού είναι ο Πέτρος? Χάθηκε. Πάει ο Πέτρος στο σπίτι που γινότανε η ακατάπαστος προσευχή, στη Μαρία, τη μητέρα του Ιωάννου που επωνομάστηκε Μάρκος και ακολούθησε
τον Βαρνάβα και τον Παύλο. Χτυπάει την πόρτα. Ακατάπαυστος προσευχή, εκτενής προσευχή. Και αν θέλετε κοιτάξτε και στο λεξικό ότι θα πει εκτενής, χωρίς σταματημό. Και πάει μια δούλη να δει ποιος ήταν. Και λέει ποιος είναι και ακούει ο Πέτρος είμαι. Ο Πέτρος είναι φυλακή. Ο Πέτρος είμαι. Και το πίστεψε. Πάει στους αδερφούς προσευχόντουσαν εκτενώς. Ο Πέτρος είναι έξω από την πόρτα. Καλά παλάβωσες τις λένε. Καταλαβαίνεις τι λες. Ξέρεις που είναι ο Πέτρος. Ξέρεις που είναι ο Πέτρος τώρα. Ξέρεις που θα σε βάλει ο Θεός αδερφέ. Ξέρεις που θα είσαι από τώρα. Αν το ζήτησες. Το ζήτησες. Ξέρεις που θα σε βάλει ο Κύριος. Ξέρεις που είναι ο Πέτρος. Λέει έξω από την πόρτα. Ο άγγελος του θα είναι. Ήξεραν ότι άγγελος Κυρίου είναι δίπλα σε όλους και στον Πέτρο. Αλλά δεν ήξεραν ότι υπάρχει η σκέπη του υψίστου και η σκιά του Πατοκράτορα που κανένα βέλος του εχθρού δεν το προσπερνάει. Ούτε μάστιξ, ούτε κακόν. Τίποτα. Το κατάλαβες αδερφέ. Κακό και μάστιξ στην οικογένειά σου δεν θα έρθει. Ο Κύριος ο Παντοκράτορας θα σε προστατεύει. Θα σε καλύπτει. Και άγγελοι, μυριάδες αγγέλων θα είναι στρατοπεδευμένοι κύκλος σου. Ανοίγουν την πόρτα και βλέπουν τον Πέτρο. Τα χάσανε, δεν το πίστευαν, δεν το περίμεναν. Δεν πίστευαν, δεν περίμεναν τέτοιο πράγμα. Εσύ το περιμένεις, το καταλαβαίνεις. Σήμερα θέλω όλοι να το καταλάβουμε, αδερφοί. Θέλω όλοι να το πιστέψουμε και όλοι να το ζήσουμε. Να κάνει ένα θαύμα ο Θεός να το καταλάβεις και να το ζήσεις όπως το ζήσα εγώ. Δεν θα φύγει ξανά από το μυαλό σου. Δεν θα το ξεχάσεις ποτέ. Αλλά πιο καλά είναι αντί να το δεις, γιατί λέει η Γραφή μακάρι μη δόντες και πιστέψαντες. Καλύτερα θα είναι αντί να το δεις να το πιστέψεις. Μακάρι οι μη δόντες και πιστεύσατες. Αυτή είναι η ευλογημένη. Γιατί πιστεύω στο Λόγο του Θεού. Καλά, εγώ δεν είμαι Πέτρος. Αυτή ήταν η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Αυτά που θα κάνει ο Κύριος θα είναι πολύ μεγαλύτερα στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία. Καταλάβατε τι είπα. Η δόξα του εσχάτου τούτου οίκου θα είναι μεγαλύτερα της του πρώτου. Αυτά που θα δεις και θα ζήσεις, θα δούμε και θα ζήσουμε, θα είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που είδαν και ζήσανε με τη σκιά του Πέτρου εθεραπεύοντο άπαντες. Δόξα στο Θεό. Δια των χειρών των Αποστόλων εγίνοντο σημεία τεράστια και μεγαλεία. Θα τα δεις αυτά. Αλλά πότε? Μόνο αν πιστεύεις σήμερα και ζητήσεις να κατοικήσεις υπό τη σκέπη του υψίστου και να διατρίβεις υπό τη σκιά του Παντοκράτορος. Απόξω τίποτα δεν θα δεις. Θυμάστε με τον Ελισέ. Αύριο θα υπάρχει άφθονη τροφή και μεγάλη ευλογία για όλους. Και λέει ο φύλακας, αυτό δεν γίνεται κι αν ανοίξει ακόμη ο Θεός σου καταράκτες του ουρανού. Και του λέει Ελισέ, επειδή δεν επίστευσες, θα δεις αλλά δεν θα απολαύσεις.
Εγώ θέλω σήμερα όλοι να βλέπουμε και να απολαμβάνουμε. Αμήν, αδερφοί. Να βλέπουμε, να ζούμε, να απολαμβάνουμε και να δοξάζουμε αυτόν τον Θεό. Αλλά δεν τελειώνει εκεί. Είπαμε, υπάρχει άγγελος ελευθερωτής, αλλά υπάρχει και άγγελος εκδικητής. Ο Ηρώδης φόρεσε τη στολή του μεγαλείου του, Θεέ μου φύλαξέ μας, και την ορισμένη μέρα, και από εδώ αρχίζει το νέο έργο, το αποστολικό έργο του Παύλου. Την ορισμένη μέρα, και θέλω σήμερα να είναι η ορισμένη μέρα και από εδώ και πέρα να αρχίσει ο Θεός το αποστολικό του έργο και με την Εκκλησία μας. Αμήν. Δεν ξέρω, αλλά το θέλω και προσεύχομαι. Την ορισμένη μέρα ο διάβολος είχε αγριέψει που απελευθερώθηκε ο Πέτρος. Πιο πολύ είχε αγριέψει ο δούλος του διαβόλου, ο Ηρώδης, και άρχισε να κηρύττει και να λένε οι άνθρωποι φωνή Θεού και όχι ανθρώπου. Φωνή Θεού και όχι ανθρώπου για τον Ηρώδη. Και απεστάλλει άγγελος εκδικητής. Και σε μια στιγμή τον επάταξε και ο Ηρώδης έγινε σκολικόβρωτος. Δηλαδή το σώμα του όλο για μια στιγμή άρχισε να το τρώνε τα σκουλίκια. Απ' έξω και μέσα. Απ' έξω σκολικόβρωτη, μέσα ευλογημένη. Πού είσαι εσύ? Βάλε με, Κύριε, μέσα. Χριστέ μου, σήμερα βάλε μας όλους μας μέσα. Κανένας να μην μείνει απ' έξω, Κύριε. Αλλά ζήτησε το εσύ, δεν φτάνει η δική μου προσευχή. Η δική μου προσευχή καλύπτει ίσως εμένα και την οικογένειά μου. Και η δική σου προσευχή καλύπτει εσένα και την οικογένειά σου, έστω και αν αυτή τη στιγμή η οικογένειά σου είναι απ' έξω. Θα πάει ο Κύριος, θα τη φέρει, θα ανοίξει διάνθρωπο από τους αγγέλους και θα την οδηγήσει μέσα. Αμήν. Και όταν τελείωσε και το είδε ο Πέτρος, ο Παύλος όλο αυτό, και ο Βαρνάβας, παίρνουν μαζί τους και τον Ιωάννη, επιστρέφουν στην Αντιόχεια και από εκεί και πέρα ξεκινάει το αποστολικό έργο της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας προς πάντα τα έθνη. Το Ευαγγέλιο τούτο θα κηρυχθεί σε όλη την Οικουμένη και ύστερα θα έρθει το τέλος. Το πιστεύεις, είναι γραμμένο? Το Ευαγγέλιο τούτο, το ορθοτομημένο, το αληθινό ή το ψεύτικο? Τούτο το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλη την Οικουμένη, θα γίνει φοβερό αποστολικό έργο και ύστερα θα έρθει το τέλος. Και λέει κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και το διαβάζω και φοβάμαι. Πάντον δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Προδε πάντων έχετε εκτενή, την ίδια λέξη, την εις αλλήλους αγάπην. Προσεύχονταν εκτενώς και ο Θεός θέλει από μας να έχουμε, επειδή πάντων το τέλος επλησίασε, εκτενή την εις αλλήλους αγάπη.
διότι η αγάπη θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Αμήν.